Θα ήθελα να σας απευθύνω δύο λόγια από καρδιάς και να τα αφιερώσω σε μια πορεία που ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια στο Προεδρείο της Βουλής και που κλείνει σήμερα. Μπορεί η έδρα από την οποία σας μιλώ να φαντάσει ψηλά, ωστόσο στην πραγματικότητα ουδέποτε την αντιμετώπισα αφιψηλού. Όπως ακριβώς στη ζωή και στην ιατρική σταδιοδρομία μου, έτσι και στην πολιτική μου διαδρομή επέλεξα να παραμείνω προσγειωμένος και ακέραιος. Επέλεξα να δουλέψω, να ενώσω και να φτιάξω γέφυρες. Από αύριο όμως όλα θα είναι αλλιώς. Θα ξεκινήσουμε μαζί από το ίδιο κοινοβουλευτικό υψόμετρο, στα ίδια έδρανα, αλλά με διαφορετικές ισορροπίες. Σε ένα πολύμορφο, πολύπλοκο και πολύχρωμο σύνολο, όπως αυτό της Νέας Βουλής, θέλω να σας ζητήσω να επενδύσουμε όλοι στη σύνεση και στην αλήθεια των προθέσεών μας. Γιατί αυτή η αλήθεια, αργά ή γρήγορα, να είστε σίγουροι πως θα βγει στο φως. Θέλω να ευχαριστήσω στο πρόσωπο του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, στο κόμμα μου, γιατί με πρότεινε 3 φορές. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα για την εξαιρετική συνεργασία που είχα μαζί του επί 4 χρόνια και τον ειδικό γραμματέα κύριο Βασίλη Μπαγιόκο. Στο πρόσωπο της Γενικής Διευθύντριας κυρίας Περιφάνου, όλο το πολιτικό προσωπικό της Βουλής. Στο πρόσωπο του Φρουράρχου, το ένστολο, τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και κύριοι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, στο πρόσωπο το δικό σας, θέλω να ευχαριστήσω όλες και όλους τους συναδέλφους της προηγούμενης Βουλής για την απίστευτη εκτίμηση και αγάπη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.